πάνω από το ακουστικό για να δει τι θα γίνει τελικά, αν όντως ισχύουν οι φήμες ότι ο Φωκάς Ευαγγελινός δεν πρόκειται τελικά να είναι στην Κρητική Επιτροπή, όπως ακούγεται. Να δούμε το βίντεο με όλες τις εξελίξεις και στη συνέχεια το συζητάμε. Και ενώ όλα δείχνουν πως το Dancing with the Stars θα ξεκινήσει χωρίς προβλήματα σε 11 Νοεμβρίου, οι εξελίξεις δεν σταματούν ενώ οι ανακατατάξεις συνεχίζονται. Σε ό,τι αφορά την Κρητική Επιτροπή, σύμφωνα με την Άνση Νικολαίδου και όπως αναφέρει στο T-Life, ο Φωκάς Ευαγγελινός είναι οριστικά παρελθόν για το Dancing with the Stars 3. Κάτι που κάνει την πρώην Κρητή Γκαλένα Βελίκοβα να περιμένει στο ακουστικό της. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο γνωστός χορογράφος, μετά από μια σειρά επαφών που είχε με τον Γενικό Διευθυντή Προγράμματος του Αντένα Γιάννη Λάτσιο, αποφάσισε να αποχωρήσει από το σόου και να μην συμμετέχει και στην τρίτη τηλεοπτική του έκδοση. Ο βασικός λόγος διαφωνίας των δύο ανδρών ήταν ο οικονομικός. Θα είστε στο σόου στην Επιτροπή? Δεν το ξέρω ακόμα αυτό. Υπάρχει όμως τέτοια σκέψη, δηλαδή υπάρχει σκέψη να σας δούμε πάλι όπως την πρώτη χρονιά? Αυτό θα το δούμε από εβδομάδα. Λόγω του ασφιχτικά συμπιεσμένου μπάτσι του Dancing εξαιτίας της κρίσης, έχουν κουρευτεί και οι αποδοχές όλων όσοι θα συμμετάσχουν φέτος στο σόου. Γεγονός το οποίο από ό,τι φαίνεται δυσαρέσει το Φωκά. Έτσι, μετά από αυτές τις εξελίξεις, ο σταθμός προχώρησε στην αντικατάστασή του και τοποθετεί στην θέση του την Γκαλένα Βελίκοβα, η οποία ήταν στη σύνθεση της Κρητικής Επιτροπής του πρώτου Dancing για να αντικατασταθεί την επόμενη σεζόν από την Έρικα Πρεζεράκου. Είναι κάτι που σας ενδιαφέρει να είστε πάλι στην Επιτροπή? Ναι, σαφώς, σίγουρα το συζητάμε και θα έχουμε νέα την άλλη εβδομάδα. Όπως και κάθε χρονιά, ψάχνουμε καινούριες χορευτές να αλλάξουν κάποιοι, κάποιοι θα μείνουν, αναλόγως από τις επιλογές που θα έχουμε. Η Ζέτα Μακρυπούλια με σημερινή τη συνέντευξη στο Hello ξεκαθαρίζει τη θέση της για τις φήμες που την ήθελαν να μην τα βρίσκει οικονομικά με το κανάλι του Αμαρουσίου. Όταν έγινε η πρώτη αναβολή του σόου τον Μάρτιο, εγώ δεν είχα καν δεχτεί κάποια οικονομική πρόταση από τον Αντένα. Έγραφαν ήδη για τις υπερβολικές απαιτήσεις μου, ενώ δεν γνώριζαν πως την ημέρα που λήφθηκε η απόφαση της αναβολής ήταν η ημέρα που θα δεχόμουν οικονομική πρόταση από το κανάλι για την αμοιβή μου. Όταν έφτασα στο ραντεβού, ο Γιάννης Λάτσιος μου ανακοίνωσε ότι το σόου αναβλήθηκε τελικά λόγω περικοπών στο μπάτζετ. Σε ό,τι αφορά τη φετινή σεζόν, φυσικά και το μπάτζετ έχει μειωθεί δραματικά σε τέτοιο σημείο που είναι δύσκολο να υπολογιστεί το ποσοστό της μείωσης. Όπως λοιπόν το κανάλι κάνει αυτή τη στιγμή τις συζητήσεις του, έτσι κι εγώ πρέπει να έχω το χρόνο μου να κάνω τις δικές μου. Η δημοσιογράφος Ντέμπι Κολεμά μέσα από τη στήλη της στη Real News έγραψε για τη Ζέτα Μακρυπούλια. Αν η Ζέτα Μακρυπούλια είχε δεχτεί από την αρχή να παρουσιάσει το Dancing, όλα αυτά που ξοδεύτηκαν σε γεύματα και ραντεβού για να την πείσουν θα είχαν πάει στο κασέτη. Το ίδιο συμβαίνει και με τον Φωκά Ευαγγελινό. Τον τρέχει ο Λάτσιο στα ακριβά εστιατόρια για να τον πείσει. Αποτέλεσμα, τα βάζει τα κιλά του ο Γιάννης. Τις βάζουν τις υπογραφές του στην Dancing. Αδικία. Έχουμε από την άλλη και μια ελευθερία λόγου και έκφρασης. Εννοείται. Όλοι. Ναι, αλλά έχει γίνει το αντίθετο. Και εμείς. Τι εννοείται. Τι εννοείται έχει γίνει το αντίθετο? Έχει γίνει μια καραμέλα πια αυτό με. Όχι, δεν έχει γίνει μια καραμέλα. Θα σας πω ακριβώς τι έχει γίνει. Στο προηγούμενο. Θα σας πω ακριβώς τι έχει γίνει. Ένιωσα. Κοιτάξτε με λίγο. Μου μιλάτε στο πληθυντικό ξαφνικά. Όχι. Η Ζέτα μέσα από τη σημερινή της συνέντευξη απάντησε χωρίς φυσικά να κατονομάσει. Καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά το άγχος και την αδειμονία κάποιων σχετικά με το αν έχω υπογράψει, αλλά τους ρυθμούς των συζητήσεων και των συμφωνιών δεν τους επιλέγω εγώ, αλλά ούτε και το χρόνο μου καταναλώνω σε γεύματα με στελέχη του Αντένα, όπως αρέσκονται να γράφουν οι τηλεκριτικοί. Σε ό,τι αφορά τη λίστα των υποψηφίων παιχτών, φαίνεται πως οι ηθήνοντες έχουν ήδη αποφασίσει. Η Κέλλη Κελεκίδου, σύμφωνα με δημοσιεύματα, είναι μία από τις στάρ που τελικά είπε το μεγάλο ναι και θα συμμετέχει στο σόου. Αν και έγινε πρόσφατα μανούλα, η ίδια είναι σε άψογη φόρμα και επειδή λατρεύει το χορό, είναι πολύ ενθουσιασμένη για το νέο της βήμα. Πρόταση όμως για τον Dancing with the Stars δέχτηκε και ο Φώτης Εργουλόπουλος, ο οποίος αρνήθηκε καθώς οικογενειακές υποχρεώσεις δεν του επιτρέπουν να συμμετάσχει σε ένα τέτοιο σόου με πολύ ωραίες πρόβες. Από την άλλη, πολλά ονόματα ακόμα ακούγονται για τον Dancing with the Stars. Ανάμεσά τους εκείνο της Δούκης Ασνομικού, της Έλληνας Παπαβασιλείου, του Σπύρου Σούλη και του Γιώργου Τσαλίκη. Συμμετοχές που θεωρούνται σχεδόν σίγουρες. Η Κάτι Δανδουλάκη θα συμμετέχει και αυτή στο σόου, όχι ως χορεύτρια, αλλά ως Κρητική Επιτροπή, κάτι που επιβεβαίωσε με αποκλειστική τη συνέντευξη στη μεσημεριανή μελέτη. Έχω τη συνέστηση ότι έχω μεγαλώσει πια πολύ και οπότε μου φαίνεται ότι δεν θα μου τέριαζε να πάω τώρα να χορέψω. Τώρα για να κρίνω, για να περάσω μαζί με μια παρέα πολύ όμορφα, ναι, θα το έκανα πάρα πολύ κέφι, αλλά δεν θέλω να γίνω με ρεζίλη χωρίς λόγο. Nothing good. But when I wake up.
Και όση ώρα εμείς βλέπαμε το ρεπορτάζ με όλες αυτές τις εξελίξεις, να πούμε ότι σύμφωνα με το TV Νέα, η απάντηση του Φωκά Ευαγγελινού εδόθη και όπως το βλέπετε και από τον τίτλο, οριστικά η Γκάλινα στη θέση του Φωκά Ευαγγελινού στο dancing, σημαίνει ότι ήταν αρνητική. Έχει και πολλές επαγγελματικές υποχρεώσεις, παιδιά, ο κύριος Ευαγγελινός. Επιβεβαιώθηκε βέβαια και η κυρία Γκολεμά που έλεγε ότι τόσα γεύματα για το αν θα τα βρουν στα οικονομικά, γιατί φαίνεται ότι τελικά ο κύριος Φωκάς Ευαγγελινός με τον κύριο Λάτσιο είχαν μια διαφωνία στα οικονομικά και πρέπει να συναντήθηκαν αρκετές φορές για το αν τελικά θα καταλήξουν σε κάποια συμφωνία. Έτσι, να φτάσουμε να επιστρέψει. Η Γκολεμά θέλει πάρα πολύ να επιστρέψει και χθες που μιλήσαμε μαζί της ήταν πολύ χαρούμενη και ενθουσιασμένη. Ότι στη θέση του Φωκά, αν έπρεπε να φύγει ένας, μόνο η Γκολεμά μπορεί να αναπληρώσει, γιατί είναι πολύ, πολύ σχετική, έτσι. Λοιπόν, να σας υπενθυμίσω για το δώρο μας που είναι για δύο νικητές, όπου καθένας θα